Και τώρα έφτασε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για να πάμε στο μεγάλο θέμα. Εδώ βλέπετε λοιπόν ακριβώς πίσω μου, καλά εδώ πέρα είναι η δική μας απάντηση, αλλά εδώ θα ήθελα πάρα πολύ, είναι η δική μας απάντηση εδώ. Θα ήθελα λοιπόν να σας πάω από την αρχή. Ήθελα να προλάβω, αλλά επειδή είναι λούπα το βίντεο, να, εδώ. Λοιπόν, εδώ η κυρία Μπακοδήμου, προσέξτε, το βάζω μπροστά, έβγαλε ότι είναι αποκλειστικό, ένα λεπτό, να το βάλω και μάλιστα κανονικά ήδη στην αρχή. Βόμβα. Στην αρχή. Είναι σημαντικό. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ. Εδώ η κυρία Μαρία Μπακοδήμου, όπως βλέπετε, έχει βγάλει αποκλειστικό σχίζας Παναγιώταρου, μία είδηση βόμβα, κυρίες και κύριοι, για το ζευγάρι το οποίο θα συζητηθεί. Ο Αρτσίτας την έδωσε την είδηση, ναι. Έτσι. Ο Αρτσίτας έδωσε λοιπόν αυτήν την είδηση. Προσέξτε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε μερικά πράγματα. Το θέμα αυτό εμείς το βγάλαμε πριν από 8 μέρες. Με τον τίτλο αυτό στο βίντεο κιόλας, δηλαδή ήταν και τίτλος στο βίντεο. 8 μέρες πριν, πρόσεξε Έλενα, 8 μέρες πριν. Όταν λοιπόν το έβγαλε η κυρία Μπακοδήμου μέσω του Αρτσίτα σαν αποκλειστικό δικό της κτλ, αυτομάτως όλα τα site το πήρανε και αρχίσαν να το παίζουν. Εδώ είναι η δική μας απάντηση που δώσαμε εμείς. Και παίζουν το Ευδής, το You Weekly, το Τσάο. Το περιοδικό και όλα σε, τα τσάω, γνωστά site. Όλα τα site λοιπόν πήρανε την είδηση αυτή και έγινε πανικός. Και έρχομαι και σας ρωτάω εγώ, όταν εμείς πριν από 8 μέρες που το παίξαμε, που ήταν στα αλήθεια αποκλειστικό, εμείς δεν είπαμε ότι ήταν βόμβα, αλλά αφού λοιπόν είναι για εσάς βόμβα, γιατί δεν πήρατε να το παίξετε αυτό το υλικό. Και βέβαια, επειδή η κυρία Αφροδίτη Γραμμέλη είχε πει προς την Άνση Νικολαίδη ότι να λέει τις πηγές, εμείς εδώ σεβόμενοι τις πηγές όλων, πάντα λέμε ότι αυτό το παίρνουμε από εκεί, το παίρνουμε από εκεί, το παίρνουμε από εκεί. Αυτό το θέμα όμως ήταν καθαρά δικό μας. Και επειδή εμείς την χάνει να μην είμαστε στο Sky, αλλά να είμαστε σε περιφερειακά κανάλια, εκεί λοιπόν αυτομάτως η δικιά μας είδηση δεν μετράει. Εμάς, άμα το πούμε, εμείς δεν είναι βόμβα, δεν είναι αποκλειστικό. Και εδώ έρχομαι λοιπόν και σας λέω το εξής. Καταλαβαίνετε γιατί εδώ έρχομαι και τρελαίνομαι. Γιατί η δικιά μας δουλειά δεν είναι δουλειά και όταν την πάρουν και την βγάλει κάποιος άλλος γυαλισμένη γιατί έχει μια σφραγίδα πάνω που λέει Sky ας πούμε, πρέπει Sony και καλά να πούμε ότι τι αποκλειστικά είναι αυτή και τη βόμβα είναι αυτή. Όχι λοιπόν κύριοι, ξεφθυλιστήκατε. Ξεφθυλιστήκατε από ένα μικρό κανάλι. Ξεφθυλιστήκατε από το GR Express. Το βγάλαμε όχι μία μέρα, όχι δύο μέρες, 8 μέρες νωρίτερα. Και έρχεται αυτή τη στιγμή η κυρία Μπακοδήμου με έπαρση και χαρά να βγάλει το αποκλειστικό. Και εσύ κατά αποκλειστικό ήταν εντάξει μωρέ, ο Σχίζας και ο Παναγιώταρος χωρίσανε, δεν χωρίσανε, αφού όλο το θέμα αυτό παίζει, χωρίζουν, δεν χωρίζουν. Τονίσαμε εμείς και όλες ότι ο Παναγιώταρος όντως έχει πάει σε άλλο σπίτι, γιατί ναι. Αυτό ήταν και το θέμα τους. Ναι. Το ότι μα όχι, τονίσαμε, μένουν σε άλλο σπίτι, το είπαμε αυτό. Και η πηγή μας ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να υπάρξει αμφισβήτηση. Και το είπαμε ευθέως, όχι, ξέρετε, θα πάει σε άλλο σπίτι. Και όχι μόνο αυτό. Γύρισε και είπε ο δημοσιογράφος ότι πήγε χθες. Χθες. Μανά ξανά το λέω. Χθες. Τι χθες, ρε. Και πώς το ήξερα 8 μέρες πριν. Τι κάνω να πούμε, ταξιδιώτη του χρόνου. Ταξιδιώτη του χρόνου είμαι, πηγαίνω, έρχομαι. Λοιπόν, αυτά τα κάνω και ως ηλίκια, τα οποία γίνονται. Με έχουν βγάλει από τα ρούχα μου γιατί κοιτάξτε να σας πω. Εμείς κάθε μέρα κάνουμε εκπομπή. Κάθε μέρα βγάζουμε και κάτι. Όταν λοιπόν είναι δικό μας, δεν λέμε αυτό είναι δικό μας κτλ. Αλλά όταν όμως είναι ξένο, το σεβόμαστε. Πόσες φορές έχω πει. Είπα προχθές για τον Survivor. Δεν είπα. Για το Βασάλο. Που το έδωσε ο Λεμπιδάκης. Είπα Χάρης Λεμπιδάκης. Στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Ναι, το είπα κατευθείαν. Αυτό λέω είναι αποδεικτικό από αυτόν τον άνθρωπο. Έχω μεταχειριστεί πάρα πολλές φορές αποκλειστικά του Νάσου Γομενίδη. Το έχω πει πάντα γιατί σέβομαι τους ανθρώπους αυτούς. Όχι αυτούς μόνο τους δύο. Όλους τους σέβομαι. Όλους τους σέβομαι. Και αυτή εδώ η εκπομπή είναι η μοναδική εκπομπή η οποία θα μπορούσε άνετα να πάρω τα θέματα από μέσα να τα παίξω δικά μου. Να βάλω όπως βάζουν σε άλλα κανάλια να πούμε να βάλω τον μπλερ επάνω για να μην φαίνεται χρυσός τίποτα ή να κόψω το κομμάτι που με ενδιαφέρει και να το βγάλω. Ποτέ μου δεν το έκανα αυτό. Η μοναδική εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που παίζει ατόφια στην οθόνη πίσω όλα τα κανάλια κανονικά είμαι εγώ εδώ. Είμαι εγώ εδώ. Δεν μπορείτε λοιπόν εσείς αυτή τη στιγμή όταν εμείς κάνουμε μια επιτυχιούλα, κάνουμε ένα βηματάκι μπροστά να μας υποτιμάτε με αυτόν τον τρόπο γιατί θέλει υποτίμηση. 8 μέρες να παίζει αυτό το βίντεο παντού, δεξιά και αριστερά, με 15.000 views, το έχουν δει όλοι οι ειδικοί, γιατί εμείς, ξέρετε, στο YouTube, βλέπουμε ποιοι μπαίνουν μέσα. Ξέρουμε έναν προς ένα ποιοι είναι μέσα. Και όταν λοιπόν βλέπουμε
πολλούς του χώρου μας και τις πιάτσες να έχουν μπει μέσα να πούνε, λέμε μπράβο, οκ, okay, μπήκαμε μέσα οι άνθρωποι να πούνε την είδηση που δίνουμε γιατί τους ενδιαφέρει. Και ήταν και δύο μέρες κιόλας, γιατί το βγάλαμε σε διπλό βίντεο, το ξαναείπαμε την επόμενη μέρα. Η μία σίγουρα έχει 14-15 χιλιάδες. Η πρώτη, η 8η ημέρα είναι η δεύτερη που είχαμε βάλει και τον τίτλο. Και η πρώτη, θέλω να σου πω, σύνολο είναι 30.000 views, σύν τις αναπαραγωγές που γίνονται. Ο κ. Αρτσίτας, αφού είναι του χώρου, θα έπρεπε τουλάχιστον να γνωρίζει ότι αυτή η είδηση έχει υποθεί και δεν είναι βόμβα και δεν είναι αποκλειστικό. Τότε είναι, αν δεν το γνωρίζει, είναι αδιάβαστος. Πέρα από αυτό, το οποίο, ξέρετε κάτι, δεν με νοιάζει που το πήρανε. Δεν με νοιάζει που το πήρανε. Ξέρετε τι με έχει σαλτάρει. Όταν εμείς βγάζουμε εδώ με κόπο και υδρότα, αυτές τις λίγες ειδησίλες που βγάζουμε εμείς, δεν μας παίζει κανένα site. Κανένα site δεν μας παίζει. Βγήκαν οι άλλοι και αμέσως το έχουν πάρει. Αυτό το έχω βάλει πίσω. Ευθύς εκεί, όλα σειρά. Όλα σειρά. Αμέσως. Δηλαδή από εμάς δεν ήταν είδηση. Εδώ φαίνεται και ο τίτλος μας, έτσι. Ναι. Χωρισμός Χίζας και δίπλα μάλιστα λέγεται ότι έχει αλλάξει σπίτι. Μπράβο. Νέο σπίτι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Λοιπόν, για να καταλάβετε το τι πόλεμο ενδεχόμαστε. Και κοιτάξτε να σας πω. Είναι απλά τα πράγματα. Εγώ, όπως σας είπα, βγάζουμε καθημερινά εκπομπή. Κάθε μέρα έχουμε ειδήσεις μέσα. Ειδήσεις που είτε είναι ανακύκλωση, τις παίρνουμε από, από άλλους και δείχνουμε τις πηγές μας, λέμε εδώ είναι. Όταν κάνουμε TV zapping, λέμε σχολιάζουμε αυτά που γίνεται στην ελληνική τηλεόραση, τα δείχνουμε κανονικά και πίσω εδώ στην οθόνη μας. Αλλά βγάζουμε και ειδήσεις τις οποίες έχουν οικειοποιηθεί πάρα πολύ. Επειδή εμένα συνήθως τα βίντεο μας γίνουν 12 η ώρα το βράδυ στο YouTube, τις βλέπω από το πρωί να παίζουν παντού και δεν μιλάω. Λέω εντάξει, τι έγινε, μωρέ, οκ. Okay. Με 8 ώρες διαφορά κτλ. Άντε, λέω, είχαν και αυτό το ίδιο θέμα. Είχαν εντάξει, η ίδια πηγή. Πέσαμε. 1, 2, 5, 10, 105, 125, 350. Λέω εντάξει, αλλά 8 μέρες μετά, ρε. 8 μέρες μετά βγαίνει και μου λες αποκλειστικό και βόμβα. Και αν το παίζανε το θέμα, ξέρετε έτσι και έτσι, θα έλεγα εντάξει, οκ. Okay. Το αποκλειστικό με πείραξε και η βόμβα. Που ξαφνικά την περάσαν όλα τα κανάλια. Όλα τα site, συγγνώμη. Μέσα σε 10 λεπτά, σε όλα τα site. Και θα γίνει και ανακύκλωση από τις επόμενες εκπομπές, τις επόμενες μέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, εντάξει, ναι, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν με ενδιαφέρει. Η είδηση δεν ανήκει σε κανέναν. Η είδηση δεν ανήκει σε κανέναν. Και πραγματικά σου μιλάω, δεν με ενδιαφέρει που παίξαν το θέμα και πώς το παίξαν και τι κάνουν. Δεν με απασχολεί το θέμα. Το θέμα δεν είναι κανενός. Αλλά όμως το να λες αποκλειστικό 8 μέρες μετά. 9 μέρες μετά, ήταν δύο βίντεο. Απλά στο δεύτερο βίντεο είχαμε βάλει στον τίτλο, το είχαμε βάλει κιόλας. Λοιπόν, 9 μέρες μετά, είναι τρελό. Είναι τρελό. Και ξέρετε κάτι, εμείς είμαστε ένα τίποτα. Ένα τίποτα. Για να γίνουμε κάτι, χρειαζόμαστε κάτι τέτοια. Δίνουμε τη μάχη μας για να γίνουμε κάτι. Και μας σαμποτάρουν άπαντες. Αυτό είναι απόδειξη στην αιώνια μάχη που δίνω 10 ολόκληρα χρόνια με το GR Express μαζί με την Έλενα και σας φωνάζω και σας λέω ότι ξέρετε κάτι. Να λοιπόν πώς θα συνδικολογήσω. Να λοιπόν τι μου συμβαίνει. Μας βγάζουν εκτός, παίζουν πάνω στην πλάτη μας και εμείς είναι σαν να μην υπάρχουμε. Εμείς είναι σαν να μην υπάρχουμε, το καταλαβαίνετε αυτό πράγμα. Δηλαδή εμείς κάνουμε εκπομπή σε όλη την Ελλάδα, γιατί σε όλη την Ελλάδα βγαίνουμε εμείς. Άρτα Αθήνα, Europe 1 Θεσσαλονίκη, Σύρος TV, Αιγαίο TV, Ηλέκτρα και πάει λέγοντας. Πόσα κανάλια ακόμα μας παίζουνε. Παίζουν σε όλη την Ελλάδα και θέλουν και κάνουν τα πάντα για να με έχουν στο τίποτα. Δεν είμαστε τίποτα. Είμαστε πάρα πολλά. Είμαστε πάρα πολλά. Αλλά θέλω να καταλάβει και ο κόσμος ότι αυτός ο πόλεμος που δεχόμαστε και το βιώνουμε καθημερινά εμείς και λέμε κοίτα να δεις, έχουμε βγάλει φωτογραφία εμείς δικιά μας φωτογραφία, δικιά μας με το κινητό. Φωτογραφία, την έχω βγάλει και την έχω δει σε 5 site να παίζει και με τον λόγο το δικό του επάνω. Δεν μίλησα, το βούλωσα. Λέω εντάξει, οκ, και τι έγινε. Η είδηση δικιά μας είναι. Αλλά το θέμα δεν είναι εκεί, ρε παιδιά. Το θέμα είναι η μάχη που δίνουμε εμείς. Και εμείς μια μάχη δίνουμε. Και εμείς στην τηλεόραση είμαστε. Δεν είμαστε περαστικοί. 33 χρόνια κάνω τηλεόραση. 33 χρόνια δέχομαι αυτό το πόλεμο. Το εξοργιστικό, ξέρεις ποιο είναι, Θοδωρή, αυτή η ανάρτηση εδώ έχει μπει από το πρωί. Ναι. Λοιπόν, από τη στιγμή που ο κύριος Αρτίτσας είναι πρωί μεσημέρι βράδυ μέσα στο Twitter, λόγω Survivor, λόγω, την έχουν δει. Την έχει δει η κυρία Μπακοδήμου. Ναι. Την έχουν δει όλοι. Εάν ήμασταν σε πανελλαδικό κανάλι,
ερχόταν ένα μήνυμα, έστω παιδιά, μια συγγνώμη, λάθος έγινε. Δεν απάντησε κανένας, γιατί σου λέει εντάξει, αυτή είναι το τίποτα και δεν μας ενδιαφέρει, εμάς τα παίζει κανονικά. Δεν έστειλε ένας ένα μήνυμα, είτε είναι Instagram, γιατί όταν σας ταγκάρουμε φαίνεται ποιος τα βλέπει. Λοιπόν, κύριε Αρτσίτα, όποιος είναι... Άμα μπήπε σε τον είδες ποιος είναι, στο Instagram. Όπως είδαμε και τη Μεγαλία Μπακοδήμου την είδαμε μέσα να το δει. Όχι, άμα ταγκάρεις, κοίτα, δεν είναι εύκολο να μπουν στο δικό μου ή στο δικό σου Θεοδωρή στο Instagram. Όχι, λέμε, μιλάμε για το ταγκάρισμα. Αυτό. Εάν τύχει και μπουν μέσα θα του δεις. Οπωσδήποτε βέβαια όταν βάζεις hashtag γεια σου, μέσα από την εκπομπή, αναταχτά χρονικά διαστήματα γιατί ξέρω πως μπουν, μπαίνε μέσα. Άλλο θέλω να σου πω. Στο story φάνηκε ποιοι μπήκαν μέσα. Ναι, μπορείς να στείλεις ένα μήνυμα, δεν θα σου πέσει και ο ποπός, και να πεις παιδιά, συγγνώμη έγινε λάθος. Εκεί ούτε θα μίλαγε ο Θεοδωρής, θα λέγαμε εντάξει, το έχουμε κάνει, μπορεί να κάνουμε και εμείς ένα λάθος, έχουμε κάνει και εμείς λάθη και οκ, okay, όλα καλά. Όμως, όταν αδιαφορούν, σε εξοργίζουνε, δηλαδή αυτό μας έχει εξοργήσει. Όχι, δεν με έχει εξοργήσει αυτό εμένα. Εσένα μπορείς να έχει εξοργήσει αυτό εμένα. Δεν με εξοργήσει. Άκουσε, εμένα δεν με, εσένα σε εξοργεί ότι είναι κάτι που το ζεις τώρα τα τελευταία 2-3-4 χρόνια δικά τουλάχιστον, το ζεις εδώ και σε εξοργίζει. 10 χρόνια εμένα, το ζούμε βρε Θεοδωρή, εγώ... Αλλά τα τελευταία 3-4 χρόνια περισσότερο. Εντάξει, τώρα, ναι. Λοιπόν, εμένα δεν με εξοργίζει. Αυτό. Εμένα δεν με ενδιαφέρει η είδηση. Καν. Δεν με ενδιαφέρει ότι το έπαιξε Μαρία Μπακοδήμου. Καν. Δεν ανήκει η είδηση σε κανέναν. Η είδηση δεν ανήκει σε κανέναν. Και μην βάζετε το ποιο θέμα είναι. Δεν παίζει ρόλο. Το πόλεμο που σας παρουσιάζω τώρα το καταλαβαίνετε. Αυτό που μας συμβαίνει εμάς, που εμείς ξαφνικά είμαστε εδώ τίποτα και οι άλλοι ό,τι και να κάνουν είναι τα πάντα, το καταλαβαίνετε. Βλέπετε λοιπόν ποια είναι η διαφορά. Τι μάχη δίνει το GR Express. Ότι μας έχουν βάλει στη γωνία και μας πυροβολούν από όλες τις μεριές, με έχουν πει γραφικό. Βγήκαν όλοι και βρίσαν τον καράβα. Βγήκαν όλοι και βρίσαν τον καράβα. Όλοι. Άλλοι βάζαν το πάνω να τους βρίζει και αυτό το παίζαν αθώες περιστερές και άλλοι ευθέως. Εγώ σας το έλεγα. Ότι ο καράβας είναι καβαλημένος. Με δικαίωσε. Με είπατε γραφικό όμως εμένα. Τώρα είστε γραφικοί όλοι εσείς. Και ξέρετε κάτι. Κουράστηκα, αλλά δεν σταματάω αυτή τη μάχη. Γιατί έχω ένα μεγάλο ατού. Το GR Express είναι δικό μου. Μου. Δεν ανήκω σε κανέναν. Και όσο και να θέλετε να λέτε ότι ξεπουλήθηκα δεξιά, ξεπουλήθηκα αριστερά ή αριστεροδεξιά. Όχι. Αλλά όμως κοιτάξτε τη μάχη αυτή. Πώς γίνεται. Κοιτάξτε λοιπόν πώς μπορεί κάποιος να συνθηκολογήσει. Εμένα και της Έλενας όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Ό,τι και να κάνω είναι κλειστές. Έχω πιάσει διευθυντές, έχω πιάσει υποδιευθυντές, έχω πιάσει διευθυντές προγράμματος, έχω πιάσει παρουσιαστές. Δεν έχω αφήσει κανένα να παίξω. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχω κάνει την κριτική μου. Δεν υπάρχει κανείς. Έχω χαλάσει φιλίες από αυτήν την ιστορία. Έχω χαλάσει φιλίες από αυτήν την ιστορία. Φιλίες ετών. Δεν τα υπολόγισα πουθενά. Αλλά για να κάνω τη δουλειά μου σωστά. Λοιπόν, αλλά είμαι δίκαιος. Είμαι δίκαιος. Εγώ αυτή τη στιγμή σας λέω, η Μαρία Μπακοδήμου για μένα είναι η top παρουσιάστρια της ελληνικής τηλεόρασης. Ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας που πήρε το θέμα και το οικειοποιήθηκε με 8 μέρες να παίζει μπάλα δεξιά-αριστερά είναι ένας πολύ καλός δημοσιογράφος. Δεν ανέρει τίποτα. Αλλά αυτό αρκείται όμως να αποδείξει αυτό που σας λέω εγώ, τη δική μου μάχη. Εμάς δεν μας καλούν σε κανάλια γιατί λογικό είναι, έχω βρει όλους τους διευθυντές. Το καταλαβαίνω. Οκ. Okay. Τα site όμως δεν έχουν λόγο να μην τα παίξουν. Δεν μπορεί το site λοιπόν ξαφνικά να με βγάλει εμένα off. Δεν μπορεί λοιπόν όλα τα site εδώ το ευθύς του Αντένα ας πούμε να βγαίνει και να λέει τα διαόλια του με το που βγήκε από το Sky και να μην βγει να πει ότι ξέρεις κάτι στο GR Express πάνω αυτό και αυτό. Γιατί να μην το πείτε. Γιατί η κυρία Γραμμέλη να απαιτεί από τον Αλφα ή από το Μέγκα να πει το όνομά της και να μην το απαιτήσω κι εγώ. Εφόσον είναι δικό μου το θέμα. Από τον αέρα του Sky βγήκε αυτό το παράδειγμα. Βέβαια. Έτσι. Από τον αέρα του Sky βγήκε. Και έρχεσαι λοιπόν και λες δεν μπορώ, έχω σαλτάρει. Και ξέρετε κάτι, επειδή δεν είμαι τυχαίο στη δουλειά, μπορεί τα πιτσιρίκια να μην ξέρουν καλά τι ρόλο παίζω εγώ κτλ. Αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας τα πιτσιρίκια να μην μάθουν. Αυτοί που με ξέρουν, ξέρουν πολύ καλά. Επειδή λοιπόν το κουτσομπολιό γεννήθηκε μαζί με μένα. Να το ξέρετε αυτό, με έπαρση το λέω, με έπαρση και σε παρατηρά να ανέβεσαι. Ξεκίνησε από τον Παπανότα να λέμε τις αλήθειες. Γεννήθηκε το βασικό κουτσομπολιό στα ελλαδικά κανάλια, ήταν στο New Channel. Λοιπόν, το βασικό κουτσομπολιό γεννήθηκε το 2000 και γεννήθηκε μετά Τιάννα Στεφανίδου, Χριστίνα Λαμπύρη, Ρακιτζή και Παπανότα και τους υπολείπους. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Παπανότας και εγώ παίξαμε δεύτερο ρόλο, αλλά όμως
γεννήθηκαν με εμάς. Εγώ λοιπόν ξέρω πάρα πολύ καλά ποιοι μπαίνουν blacklist, πώς μπαίνουν blacklist και πώς ισοπεδώνουν ανθρώπους που δεν γουστάρουν. Λοιπόν, κάποτε με παίζαν όλοι και με γουστάρανε τρελά γιατί με είχαν ανάγκη, γιατί ήμουν σε πολύ καλό πόστο. Τώρα λοιπόν που δεν είμαι σε καλό πόστο, όχι, αυτός είναι επικίνδυνος. Φάτε τον. Γιατί είναι επικίνδυνος, γιατί λέει αυτά που δεν λέμε εμείς. Γιατί μπορεί να πει αυτά που δεν μπορούμε να πούμε εμείς. Εγώ λοιπόν μπορώ και λέω. Και να σας πω κάτι, επειδή όλα τα βάζουμε όλα κάτω τώρα μια και καλή και επειδή η μάχη είναι πάρα πολύ μεγάλη που γίνεται, θα πούμε το εξής. Μου φορτώσατε εμένα ότι ξεπουλήθηκα στον Κοκλώνη. Σας πληροφορώ ότι ο Κοκλώνης είναι κύριος με κεφαλαία γράμματα. Δεν μου διαμαρτυρήθηκε ποτέ για την κριτική μου, που τον έχω ξεσκίσει. Η καινούριου δεν μου διαμαρτύρθηκε ποτέ για την. Του έχω ξεσκίσει. Και τα μοναδικά site που με παίξανε ήταν λίγο κλόνι. Κάποιες στιγμές. Όχι παίξανε θέμα δικό μου. Όχι δεν μου έκαναν τη δημιουργία να με παίξουν. Όχι. Αλλά όταν είδα φωτογραφία δικιά μου σε συγκεκριμένο θέμα δεν με πετάξανε να παίξω. Δεν κάνανε μια σχέση με πετάξανε όπως οι υπόλοιποι. Που ανεβάζανε copy-paste του OK Magazine το θέμα που ήμουν εγώ με τη φωτογραφία μέσα και έλειπε μόνο δικιά μου φωτογραφία. Γιατί έλειπε δικιά μου φωτογραφία, μην δυναμώσουμε τον κόπανο. Μην δυναμώσουμε τον κόπανο. Ο κόπανος είναι πολύ δυνατός. Και πιο δυνατός από ό,τι πιστεύετε. Και ξέρετε γιατί είμαι δυνατός. Γιατί εγώ δεν με βλέπουν 500 εκατομμύρια, με βλέπουν 50.000 άτομα, αλλά αυτοί οι 50.000 ξέρουν ότι αυτό που βλέπουν είναι αληθινό και αυθεντικό. Αυτή είναι η διαφορά. Και το θέμα δεν είναι πόσο σε βλέπουν ή σε ποιο κανάλι, ποια σφραγίδα έχει, σε ποιο κανάλι είσαι. Το θέμα είναι να πω μετά ξανά από τον εαυτό σου. Εγώ το βράδυ κοιμάμαι, ρε. Κοιμάμαι κανονικά και με τον νόμο. Δεν έχω εφιάλτες. Εσείς όλοι που βάζετε, που φτιάχνετε την blacklist κτλ. Έχετε εφιάλτες. Γιατί ο εφιάλτης είναι μην πείτε εσείς την blacklist που δημιουργείτε οι ίδιοι. Και επαναλαμβάνω, το θέμα μου δεν είναι το αποκλειστικό κτλ. Πάρτε τα όλα, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά μην με δουλεύετε. Μην βάζετε αποκλειστικό 8 μέρες μετά και βόμβα. Πάρτε το θέμα σκέτο. Σας έβγαζε ο πόνος να μην βάλετε και αποκλειστικό. Να βγει δηλαδή ο άλλος να πει: κοιτάξτε τι θεματάρα έφερα. Τώρα λοιπόν που σας έκανα ρεζίλι, γιατί ρεζίλι γίνατε 8 μέρες μετά. Λοιπόν, και ρεζίλι γίνανε και όλα τα site μαζί, και όλοι οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το θέμα αυτό, με, να κυνηγάνε το σχίζα από πίσω. Και όλοι οι υπόλοιποι που θα το παίξετε. Ναι, και όλοι που θα το παίξετε και πάλι θα κρύψετε ότι από εδώ ξεκίνησε όλη η ιστορία. Λοιπόν. Του θέματος συγκεκριμένου δηλαδή, ότι η κοπέλα έχει πάει αλλού και έχει φύγει. Κοιτάξτε παιδιά, εγώ θα μπορούσα να σου πω πολλά πράγματα για το θέμα αυτό. Εντάξει, έχω μιλήσει με ανθρώπους οι οποίοι είναι να πούμε στην πηγή μέσα. Ποιο πηγή δεν γίνεται, δύο είναι. Ένα από τους δύο έχω μιλήσει. Δύο είναι. Ο ένας από τους δύο έχει μιλήσει μαζί μου. Και ώρες ατελείωτες. Λοιπόν, αυτό... Σημαίνει ότι εγώ τα ξέρα από την Μεγάλη Παρασκευή. Τα ξέρα. Από τη Μεγάλη Παρασκευή τα ξέρα όλα αυτά. Οπότε λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όπως μιλάτε εσείς, μιλάμε και εμείς με τους πρωταγωνιστές. Αλλά εγώ δεν τα χρησιμοποιώ. Εγώ δεν βγαίνω να πω ότι μιλάω με τον τάδε, τάδε, τάδε και τάδε. Δεν το κάνω αυτό. Να βγει ένας να πει ότι είπα, εγώ μίλησα μαζί του. Ξέρετε πώς μιλάω κάθε εβδομάδα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα μιλάω με τόσο κόσμο. Ποτέ μου δεν βγήκα έξω να πω να πούμε το όνομά του. Είναι από ότι την πληροφορία και σας πληροφορώ από αυτά που σας λέω είναι τα 2 δέκατα. Τα 8 δέκατα τα κρατάω απ' έξω. Τα αφήνω για τους άλλους να τα πάρουν οι άλλοι. Σεβόμαστε και ότι κάποιοι πρωταγωνιστές δεν θέλουν. Βέβαια, όταν μιλάς με κάποιον και σε εμπιστεύεται και σου λέει κάποια πράγματα, δεν τα χρησιμοποιείς μετά για δικό σου ρεπορτάζ. Γιατί εγώ είμαι και έτοιμος πάνω απ' όλα. Μια εντυμότητα η οποία δεν υπάρχει απέναντι στους άλλους και σας επαναλαμβάνω. Δεν μπορεί μια εκπομπή 10 ολόκληρα χρόνια να μην έχει υπάρξει κάτι να βγάλουν να παίξουν τα site, αλλά βέβαια θα δυναμώσουμε εμείς αυτόν. Έχει το ξέρετε, λέει, όχι, να κυζήσει ποτέ. Έξω. Τα παιδάκια όλα αυτά τα οποία διατάζουν σήμερα και φτιάχνουν την blacklist, κάποτε στα πόδια μου πέφτανε. Κάποτε στα πόδια μου πέφτανε. Και με λέγανε δάσκαλε. Δάσκαλε με λέγανε. Για θυμηθείτε, εσείς που φτιάχνετε την blacklist, δάσκαλε δεν με λέγατε. Τώρα λοιπόν να φάμε το δάσκαλο που γίνει και μας κάνει τίποτα. Τι να σας κάνω ρε. Εμείς δεν ψαχνόμαστε για στασίδι να κάνουμε σε κανένα τηλεοπτικό σταθμό. Να έρθει ένας να μας πει ότι τον πήραμε τηλέφωνο και του είπαμε ξέρεις κάτι θέλουμε δουλειά. Όχι ρε, ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Ένας να έρθει. Ένας να έρθει.
Ούτε σε Θασίδη ψάχνουμε, ούτε θα πάω εγώ να γίνω να πούμε δεξιά και αριστερά του κλώτσου του μπάτσου. Έχω ένα μαγαζί που λέγεται GR Express. Αυτό είναι το μαγαζί μου. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Αυτό υπερασπίζομαι και αυτό με ενδιαφέρει να πάει μπροστά. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτά που ζείτε τώρα εσείς και κάνετε όνειρα, εγώ τα έχω ζήσει, τα έχω πατήσει, είναι η πραγματικότητα δικιά μου. Αυτοί όλοι. Αυτά που έχω ζήσει, έχω στηλώσει και η δικιά μου γενιά στην τηλεόραση, δεν μπορεί να τα ζήσουν οι νεότεροι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Άλλο 5 κανάλια και άλλο 105. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Τι έχω ανάγκη εγώ τώρα, δηλαδή, να πάω να κάνω τώρα τι, ας πούμε, εκεί πέρα. Για πείτε μου. Αλλά όμως έχω ανάγκη το μαγαζάκι μου. Ένα ψιλικατρινούδι, ένα περίπτωρο έχω και αυτό μου το έχετε ποδοπατήσει. Θέλετε να μείνουμε στο τίποτα. Οκ, okay. Και τι έγινε, τίποτα. Το τίποτα όμως υπάρχει και είναι κάτι. Αυτό το κάτι λοιπόν, που το κάτι που έχουμε, θέλω την αξία να την πάρουμε πίσω. Και έχω να πούμε τους ειδικούς, την πιάτσα να μου το παίζει έτσι όπως μου το παίζει, να με απομονώνει δεξιά και αριστερά, που εγώ δεν πήγα ούτε ένα να παρακαλέσω, ούτε ένα τηλέφωνο σήκωσα, τίποτα. Όλους τους ξέρω. Και όλοι με ξέρουνε. Δεν σήκω να πάρει ένα και να πει ότι ξέρεις, ο Ρακιτζής με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε αυτό. Δεν έχω ζητήσει από κανένα τίποτα. Λέω από τη δουλειά μου και τη βγή. Ξεσχιζόμαστε και οι δυο μας για να κάνουμε κάποια πραγματάκια. Και έρχονται λοιπόν αυτά πράγματα, τα οποία τα κάνουμε, τα βγάζουμε, το τίποτα ρε παιδί μου, και στο κάνουμε δικό τους. Και στο κάνουμε δικό τους. Και εμείς τι είμαστε, τι φοβάστε, το τίποτα φοβάστε. Το τίποτα φοβάστε. Εσείς δεν μας πήρατε στο τίποτα. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Όλα έχουν μια αξία. Όλα έχουν μια αξία. Και πρέπει να μάθουν να σέβονται. Και το θέμα, όλα αυτά που λέω δεν είναι για τη Μαρία Μπακοδήμου και τον Αρτσίτα. Είναι συνολικά στο κύκλωμα αυτό όλο. Συνολικά στο κύκλωμα αυτό. Αυτό το παλιό κύκλωμα, το οποίο να πούμε ανεβοκατεβάζει, νομίζουν οι κυβερνήσεις και κάνουν μια τρύπα στο νερό. Πέντε άτομα είναι που χτυπιούνται και στα κανάλια δεξιά και αριστερά. Πέντε άτομα. Και φοβούνται μεταξύ να ζαγκίσει και γίνει έξι. Και γίνουν έξι. Όχι ρε, μη φοβάστε. Εγώ έκτος δεν θα γίνω. Τι φοβάστε να πούμε. Πάω σε μια συγκέντρωση. Γιατί δεν θα πω, δεν τα έχω πάρει στο κρανίο, θα πω όλα τώρα. Πάω σε μια συγκέντρωση που ήταν πάρα πολύ μέσα εκεί πέρα στο χώρο μέσα και όλοι ρωτάγανε πώς βρέθηκα εγώ εκεί. Πώς βρέθηκε αυτός εδώ, ο έτσι ο αλλιώς και ο αλλιώτικος. Και σε αυτόν που τα έλεγε ήταν ο αδερφικός μου φίλος. Και μου λέει αυτός είπε τσικέτσι. Και μετά την ώρα που μου το λέει έρχεται αυτός που είπε τσικέτσι και μαγκάλιαζε. Και μαγκάλιαζε ο Τσόγλανος. Και εγώ γέλαγα. Και μου λέει Έλληνα, μα καλά μου λέει, γιατί γελάς. Τι λέω, καλύτερα να γελάω παρά να κλαίω. Καλύτερα να γελάω παρά να κλαίω. Δηλαδή, τι να πω. Αυτή η μπίχλα, η μιζέρια, η φοβία και η ανασφάλεια που τους κάνει όλους να πούμε από τα καλύτερα παιδιά που ήτανε να γίνονται καλύτερα τσογλάνια για ένα κολοστασίδι να πούμε στην τηλεόραση. Ρε δεν τρέπεστε λιγάκι να πούμε. Αξιοπρέπεια δεν έχετε. Και επαναλαμβάνω. Ένας να βγει να πει ότι εγώ ζήτησα δουλειά. Ένας. Κάνω 33 χρόνια ασταμάτητα τηλεόραση και δεν ζήτησα δουλειά από κανέναν. Και ξέρετε ποια είναι η μαγιά η δικιά μου. Ότι εγώ είμαι 33 χρόνια στο ΑΡΤ και ήμουν 10 χρόνια στο ΣΤΑΡ. Δεν είμαι γυρολόγος. Δεν είμαι κάθε μέρα που φυσάει, κάθε χρόνο που φυσάει ο άνεμος. Αυτό δείχνει λοιπόν το πόσο σταθερός είμαι και το πόσο σωστός είμαι στις συνεργασίες μου. Κοίταξε, έρχονται στιγμές που γίνεται η έκρηξη. Και λες κάτι, δεν μπορώ άλλο πια. Δεν είμαι ένα χρόνο, δύο χρόνια στη δουλειά. Δεν είμαι καράβας εγώ που σε τρία χρόνια ζήτησε και γίνα και λέγω είμαι καλύτερος. Και καλά κάνει το παιδάκι και τα λέει αυτά. Αλλά τώρα αυτό το δείχνει. Γιατί εδώ είναι το άλλο θέμα. Αυτό το δείχνει ότι έχει έπαση. Και μαγιά του με χαρά του. Μαγιά του να πιστεύει στον εαυτό του όπως πιστεύει. Τα τσογλάνια που δεν το δείχνουν να φοβόσαστε. Επίσης τα μηνύματα που στέλνετε ότι λέει πολύ συχνά ο Θοδωρής τη λέξη εγώ, τη λέει τη λέξη εγώ λόγω εμπειρίας και καριέρας, βέβαια, παιδιά. Δηλαδή θα πει εγώ ήμουν εκεί, εγώ έκανα αυτό. Είναι η εμπειρία και η καριέρα. Ο άλλος με τα τρία χρόνια τι να πει. Λέει το εγώ, αλλά χωρίς να έχει εμπειρία και καριέρα. Ο άλλος γύρισε και μας είπε ότι θέλουμε να γίνουμε τσελεμπριτάδες, μωρέ, πλάκα μου κάνεις τώρα. Και το θέμα είναι όλο αυτό το ξέσπασμα
το τονίζουμε, είναι στο ότι πάρα πολλές φορές μας στέλνετε μηνύματα και μας λέτε «Α, σας πήραν αυτό το θέμα, το ακούσαμε το πρωί εκεί, σας πήραν αυτό» και λέμε «Εντάξει μωρέ, δεν πειράζει». Οκ, okay. Και τι έγινε, γελάς, και είναι ωραία, μας παρακολουθούν. Επειδή έχω ένα συγκεκριμένο λεξιλόγιο και υπάρχουν μερικές λέξεις συγκεκριμένες, τις ακούμε κάθε πρωί. Τις ακούμε κάθε πρωί. Τελεία και παύλα. Απλά τώρα εντάξει, αυτό με το αποκλειστικό και μάλιστα, και τη βόμβα, ενώ... Προσέξτε, να τις λένε και γυναίκες κιόλας τις λέξεις αυτές, εκείνη που σχάω στα γέλια. Να τις λένε γυναίκες και να ακούω και να λέω δεν μπορεί, δεν γίνεται. Δηλαδή μιλάμε, υπάρχουν άτομα που βλέπουν τα βίντεο του GR Express και παίρνουν ατόφια αυτά που λέμε μέσα και πάνε μετά τα κάνουν δουλειά. Δηλαδή αυτοί δουλεύουν βλέποντας GR Express. Λοιπόν, τους αρέσει δεν τους αρέσει, μπορεί να μας έχουν βάλει στη γωνία και πατημένους καλά, αλλά μας χρησιμοποιούν πάρα πολύ καλά. Και υπάρχει κάθε και μέρα, ήταλα... συγγνώμη, ναι. Κάθε μέρα μας βλέπουν άπαντες. Η πιάτσα όλη βλέπει GR Express. Η πιάτσα όλη. Διευθυντές, κοντραδιευθυντές και πάει λέγοντας. Και πάει λέγοντας. Και η κριτική μας, επειδή είναι σωστή κριτική, δεν είναι με κακία. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να πάθει κανένας τίποτα. Εγώ ας πούμε τώρα ακούω για το «Είμαστε μαζί» που έλεγα από τι βγάζεις την κοπέλα και τώρα στεναχωριέμαι που θα κοπεί αυτή η εκπομπή έτσι πως θα κοπεί. Και στεναχωριέμαι γιατί βλέπω ότι στην κριτική που κάναμε που είπα το σκηνικό είναι τσιγκανέρος κτλ. Κάτι αλλάζουν, κάτι, το προσπαθούν κτλ. Και λες η κριτική μου πιάνει τόπο. Αυτό είναι. Ξέρετε ποια είναι η χαρά δικιά μου. Να κάνω μια κριτική και να πει όλος, ρε εσύ κάτσε αυτό μπορεί να έχει δίκιο να το δούμε. Και να γίνει αλλαγή. Είδα σε εκπομπή τώρα δεν θα πω την ποια εκπομπή είναι. Είδα 4 αλλαγές οι οποίες είχα κάνει κριτική εγώ σε αυτό. Και είπα πρέπει να κάνετε αυτό. Και έγινε. Εκείνη τη στιγμή χάρηκα. Γιατί λέω να το. Αυτός άκουσε την κριτική μου. Αυτός άκουσε την κριτική μου. Και ότι νομίζω η Νεφέλη Μέκ δεν ήταν σε αυτή την εκπομπή. Δεν ξέρω και δεν με ενδιαφέρει να πάθω. Να σου πω κάτι. Εγώ με την κοπέλα δεν έχω τίποτα. Ναι. Εντάξει, απλά εξηγώ κάποια πράγματα. Τι γίνεται. Κάνω μια αποκωδικοποίηση. Από εκεί και πέρα λοιπόν πού θα πάει η αποκωδικοποίηση και πώς θα γίνει είναι άλλο πρόβλημα. Εγώ λοιπόν λέω, εγώ ούτε να φύγει θέλω από τη δουλειά της, ούτε θέλω να χαθεί αντιλώσει τίποτα. Νέα κοπέλα είναι να κάτσει εκεί που είναι. Απλά θέλω όμως να καταλάβουν αυτά που τους λέμε. Ότι ξέρετε κάτι, δεν τα λέμε με κακία αυτά. Δεν τα λέμε για να σπάρουμε το κεφάλι. Γιατί και να φύγετε εσείς από εκεί δεν θα πάω εγώ. Όποιος και να φύγει, δεν θα πάω εγώ στη θέση του. Οπότε δεν με αφορά. Και επειδή κάποιοι γράφουν στα σχόλια μέσα ότι στασίδι ψάχνετε, σας ξηγέμαι. Δεν ψάχνουμε κανένα στασίδι εμείς. Το GR Express είμαστε και θέλουμε να μεγαλώσει. Και δεν μας αφήνουν να το μεγαλώσουμε. Μας κρατάνε ζουπηγμένοι στο πάτωμα. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν αυτή η είδηση έπαιζε στα site αυτά που βλέπετε με το όνομα GR Express, θα είχαμε 10 άτομα παραπάνω μέσα στο δικό μας κανάλι. Μέσα στη δικιά μας εκπομπή. Και αυτό είναι το ζητούμενό μας. Όταν έχουμε κάτι, παίξτε το. Παίξτε το. Άμα δεν έχουμε, μην το παίζετε. Εννοείται. Όχι, μην μας παίξετε, αλλά μην το παίρνετε το δικό μας να το παίξετε εσείς. Μην με βάλετε. Και πρόσεξε. Μέσα σε λίγο από 10 ώρες λέω πα στο διάλογο, ίδια πηγή. Δηλαδή έτσι έλεγα. Μου λέει ένα, μα το θέμα αυτό. Και μάλιστα ήταν να παίξει φωτογραφία το κινητό που είχαμε βγάλει και γέλαγα. Αλλά τέλος πάντων λέω, έλεγα τη Έλληνα, όλοι στο ίδιο χωριό είμαστε. Χωριό λέω είναι σόμπι, όλοι στο ίδιο χωριό είμαστε. Δεν είναι δικά μας. Το είναι ότι εχθές προχθές λέγαμε τα καλύτερα για τη συγκεκριμένη εκπομπή και για τη Μαρία Παπαδήμου και για όλους. Και παραμένουν τα ίδια. Ναι, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό. Όταν δεν σε σέβονται, βρε Θοδωρή, τώρα. Άκουσε. Δεν άκουσε. Η κριτική μου δεν θα επηρεαστεί από τα προσωπικά μου. Λοιπόν, η κριτική αλλά αυτό είναι το ευχαριστώ. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν τα λέω για να πάρω ευχαριστώ. Όχι, όχι. Άλλο σου λέω για να πάρεις ευχαριστώ. Δεν σου είπα ότι πρέπει κανένας να σου πει ευχαριστώ. Γιατί φυσικά μεταξύ τους οι εκπομπές, αν πεις καμία καλή κουβέντα στα πανελλαδικά, πέφτει τηλέφωνο. Αχ, τάδε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που είπες τα καλύτερα λόγια για μένα. Εκεί πέφτουν τηλέφωνα. Εδώ πέρα εντάξει, δεν μας νοιάζει. Δεν είναι το ευχαριστώ, είναι μεταφορική έννοια. Το ότι λέω τα καλύτερα για σένα, μας αρέσει σαν εκπομπή και ξαφνικά βλέπεις αυτό και λες γιατί. Δεν είναι κρίμα. Αυτό ναι, είναι το γαμότο που λέει. Μπορεί να σου πει ναι. Εκεί ναι, να σου πω κάτι, ναι, με πόνεσε ναι, περισσότερο. Ναι, ναι. Γιατί τον Αλτσίτα, όταν ήρθε η ώρα που τον αλλαγώνουν, εγώ έλεγα ότι ο Αλτσίτας πρέπει να μείνει εκεί. Ναι, τα καλύτερα λέμε. Ναι. Και... εντάξει, και είναι ενημερωμένος με το ναι. Survivor και τα λοιπά. Και μάλιστα ξαναλέω για μια φορά. Στη Μαλέσκου που ήταν. Για εμένα, αυτή τη στιγμή, η πιο δυνατή παρουσιάστρια, η πιο δυνατή παρουσιάστρια είναι η Μαρία Παπαδήμου. Θα σου γελάσει, θα ξέρει να χειριστεί τα θέματα κτλ. Εντάξει. Αγαπημένο που σε έχω πει ποια είναι. Η Παπαδήμου και η Ελληνούρα Μελέτη. Τα έχω πει αυτά 50.000 φορές. Το ξέρουν όλοι.
Το ξέρουν όλοι. Μα εγώ δεν κρύβομαι. Τα λέω, αλλά η μελέτη όμως τι έχει ακούσει. Η Πακοδήμου δεν έχει ακούσει τίποτα. Η μελέτη όμως έχει ακούσει πολλά. Ναι. Γιατί έχει ακούσει πολλά, γιατί είναι πολλά τα λάθη. Και να λοιπόν που βγαίνει και το ρεπορτάζ και λέει ο Τσουρός φεύγει. Γιατί δεν με φάγει στη μάπα ένα χρόνο. Στον επέβαλε το κανάλι. Χωρίς χημεία, χωρίς τίποτα. Και μετά λες, ας πούμε, εντάξει, φεύγει η Κουμπάρα και μετά ξαναγυρνάει πίσω και σε δύο μήνες το παιδί μεγαλώνει. Εντάξει, τώρα μην τρελαθούμε τελείως. Όλα αυτά όμως τα λέω εγώ. Και ξέρετε κάτι, εάν συναντήσω την Ελεονόρα Μελέτη στον δρόμο, μπορεί και να μου μιλήσει κιόλας. Όχι, μπορεί, δεν θα μου μιλήσει. Θα πει αυτός μιλάει εναντίον μου. Δεν θα καταλάβει τι έχω πει. Θα καταλάβει αυτό που θέλει. Επειδή εμείς όμως μαθαίνουμε τι λέγονται από πίσω αριστερά-δεξιά και από τις ίδιες παρουσιάστρες, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστή. Είπα παράδειγμα τη μελέτη. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, η μελέτη όχι είναι σωστή. Ναι, ναι, ναι. Είναι παρά είναι σωστή. Εγώ σου λέω, επειδή όπως λες εσύ, τύχη, αυτιά κτλ. Είναι κάποιες παρουσιάστρες οι οποίες τους έχει μείνει συνέστημα, όπως να σου το πω. Ναι. Έτσι, δεν υπάρχει μόνο το συμφέρον. Ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρώ ότι είναι σωστή. Και στην προκειμένη περίπτωση, για να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα λίγο λογικά, να πούμε λοιπόν το εξής για να ξέρετε. Εγώ, σε όσους έχω πάει φουλ εναντίον τους, έχω πει πριν ότι παιδιά, οι τύχοι έχουν αυτιά και άκουσα αυτά. Παράδειγμα, η Χρύσλα. Με βρίζει πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Με έβριζε. Τώρα έχει σταματήσει. Το έχει καταλάβει. Να πούμε ότι πρέπει να σταματήσει. Λοιπόν, με έβριζε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Όσο με έβριζε, θα έχω κι εγώ. Αλλά σας το έλεγα. Το έλεγα. Το έλεγα. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πάω κάποιον να πω κάτι για αυτόν και δεν θα σας πω τον λόγο που το λέω. Το λέω. Με βρίζεις, κυρά μου. Πάρτα κι εσύ. Αν θέλουμε να βρούμε λάθη και σε μένα, αν θέλω να βρω λάθη, μπορώ να βάλω κάτω να με ξεσκίσω σε ένα λεπτό. Λάθη κάνουμε όλοι. Το θέμα είναι όμως ότι αυτή η μάχη που δίνεται από το GR Express 10 ολόκληρα χρόνια και αυτό το πράγμα να μας έχουν βάλει όχι απλά στην blacklist, αλλά να μας έχουν ξεσκίσει, έρχονται στιγμή που λες εσύ κάτι, θα συνθηκολογήσω. Και τι σημαίνει συνθηκολογώ σε αυτή τη δουλειά, ξέρετε. Θα πάρω 5 τηλέφωνα να κλείφω κι εγώ. Ξέρω κι εγώ πώς λύφουν, μην φοβάσαι. Ξέρω εγώ πώς λύφουν οι άλλοι, να πούμε και πώς φοβούνται σάλια. Ξέρω κι εγώ να γλύφω. Και πιστέψτε με, αν πάρω το τηλέφωνο και γλύψω εγώ, θα είναι καλύτερο γλύψιμο από αυτό που κάνουν οι άλλοι. Επαγγελματικό, ναι, το τρίο. Θα είναι πολύ καλύτερο το γλύψιμο. Αλλά εγώ όμως είμαι κύριος. Ξέρετε ότι υπάρχει άνθρωπος στην ελληνική τηλεόραση που παρακαλάνε όλοι να του μιλήσουν και κάνουν τα πάντα για να φτάσουν εκεί. Εγώ από αυτόν τον άνθρωπο έχω πρόσκληση για να πάμε για καφέ μαζί κτλ. Και ακόμα δεν έχω πάρει τηλέφωνο και ξέρετε γιατί. Γιατί εγώ αυτόν τον άνθρωπο θέλω να τον δω σαν φίλο και όχι σαν επαγγελματία και να πάω να του ζητήσω κάτι. Και περιμένω να ξελαμπικάρει λίγο και να τον συναντήσω. Φιλικά, όχι να ζητήσω κάτι. Φιλικά, όχι να ζητήσω κάτι. Χαίρομαι πάρα πολύ που όλοι αυτοί που τουλάχιστον που έχω πει καλά λόγια για αυτούς, διοικητικά στελέχη, που με βλέπουν κάπου και με αγκαλιάζουν και με φιλάνε και μου λένε πόσο δίκαιος είσαι. Και ξέρουν. Ότι η αγκαλιά τους δεν θα πάει μετά στην επόμενη κίνηση. Ρε εσύ, καμιά δουλίτσα για πάρτι μας έχει. Μίζερος δεν είμαι. Ούτε ζήτουλας. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν έχεις ανάγκη επιβίωση εσύ. Γιατί υπάρχουν και κάποια παιδιά, η αλήθεια στον χώρο, που αναγκάζονται και γλύφουν, γιατί του χρόνου δεν έχουν δουλειά, δεν θα μπορούν να επιβιώσουν. Κακολογώ τα παιδιά αυτά. Ναι. Για μένα μιλάω. Μου χρεώνουν όλα αυτά πράγματα. Και τους λέω τώρα, εγώ πάρτε τη χρέωση. Ποια είναι. Ξύγαμε κανονικά. Εάν ήθελα, έχω μιλήσει με τρεις ανθρώπους. Που άνετα θα μου ανοίγαν τις πόρτες. Δεν το έκανα γιατί δεν θέλω αυτό. Το ζητούμενο μου δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο μου ξέρετε ποιο είναι. Απλά πράγματα. Τα site αυτά που πήραν την είδηση αυτή όπως την πήραν στα γρήγορα μέσα σε 3 λεπτά και την παίξανε. Όταν λοιπόν την έβγαλα εγώ να την παίξουν και αυτοί. Να την παίξουν. Να πούν το GR Express, έβαλε αυτό. Το ευδύς είναι το αντένα. Ποιο σα επέτρεψε. Το ευδύς είναι το αντένα. Ναι. Εντάξει, σου λέω ρε παιδί μου. Τώρα έτυχε να το βάλουν γρήγορα, ναι, αυτοί. Ναι. Λοιπόν, όχι, να σου πω κάτι. Εάν λοιπόν παίξουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό δείχνει ότι δέχονται την κριτική. Γιατί όταν σε αγνοούν, είναι αυτό που είπα. Και θέλω να το καταλάβετε κι εσείς. Μπορώ και τα λέω. Οι άλλοι θέλουν να τα πούν, αλλά δεν μπορούν. Και επειδή εγώ μπορώ και τα λέω, με απομονώνουν με αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αλλά όμως υπάρχει κάτι άλλο. Το οποίο μπορεί να είναι καλό για όλους. Να ακούν την κριτική. Και να μην βλέπουν εχθρό απέναντι, αλλά να βλέπουν φίλο. Που κάνει την κριτική. Γιατί ο καθένας που κάνει κριτική δεν την κάνει για να πάρει το κεφάλι κανενός. Την κάνει για να καλυτερεύσουν τα πράγματα. Εγώ, σαν ρακιτζής, εάν μου βάλετε την εικόνα μου
στις δεκαετίες του 2000 και μου τη φέρετε μπροστά, θα αρχίσω να πυροβολώ από όλες τις μεριές στο Ρακιτζή. Ο Ρακιτζής άλλαξε. Ξέρετε γιατί? Γιατί άκουσε τις κριτικές, τα λόγια των καιρών που διανύουμε, ακούει τα πάντα. Προσαρμόζεσαι. Ανοίγει το μυαλό και προσαρμόζομαι. Αυτό λοιπόν δεν έχει εκτιμηθεί ανάλογα. Και ξέρετε, δεν έχει εκτιμηθεί ανάλογα, γιατί αυτοί δεν προσαρμόζονται. Αυτοί είναι κλίκα. Εμείς έχουμε δύναμη και να πάτε, χαιστείτε όλοι σας. Όχι λοιπόν, δεν έχετε δύναμη. Είστε αδύναμοι στην κριτική. Είστε πιο αδύναμοι εσείς. Απλά επειδή είστε 10 μαζεμένοι και έχετε 10 πόστα πάρα πολύ καλά, νομίζετε ότι έχετε την εξουσία και κάνετε ό,τι θέλετε. Όχι. Ο κόσμος ξέρει. Αναγνωρίζει, βλέπει. Ξέρω τι μου λένε στον δρόμο. Καλά κάνεις και ταχώνεις. Μου τα λένε στον δρόμο. Πάμε πιο καφέ μαζί με την Έλενα και έρχονται πόσα άτομα και μας μιλάνε. Και μας λένε. Αυτά είναι, Έλενα. Θα μπορούσα να συνεχίσω να λέω πολλά πράγματα. Αλλά ξέρετε κάτι. Δεν το συνεχίσω. Και σας λέω, δεν είναι αυτό το ξέσπασμα. Δεν είναι για την εκπομπή της Μαρίας Μπακοδήμου, είναι απλά για να καταλάβετε τον πόλεμο που δεχόμαστε. Εντάξει, σαν εκπομπή. Εντάξει, ξεχύλισε το ποτήρι αυτό. Ναι, ναι, αυτό ναι. Τον πόλεμο που δεχόμαστε. Αποκλειστικό και βόμβα. 8 μέρες μετά. 9 μέρες μετά. Αποκλειστικό και βόμβα. Και βγαίνει ο κύριος Αλτσίτας έτσι. Αλλά δεν σκέφτηκε, γιατί έκανε μια αληθιότητα, ότι αυτό που πήγε να κάνει είναι του Ρακιτζή. Ο Ρακιτζής μπορεί να τα πει και τα λέει. Γιατί αν ήταν για ένα λεπτάκι, το βούλωνε. Ξέρετε πως το έχουν βουλώσει. Πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ όμως δεν έχω λόγο να το βουλώσω. Και πόσο δε όταν αποδεικνύεται ο πόλεμος που μου γίνεται. Και σας λέω εγώ, εσείς που είστε τακτικά εδώ, τηλεθεατές του GR Express, πώς έχετε ακούσει από εμάς που μας έχετε στείλει και μηνύματα, ρε παιδιά, τι έγινε, να πούμε, θα λένε τα δικά σας που πάτε το βράδυ. Πόσοι από εσάς? Πάρα πολύ. Δεν είναι άδικο αυτό λοιπόν? Δεν είναι άδικο να πλημμυρίζει το ίντερνετ με τη δικιά μας είδηση 8 μέρες μετά και να είναι χρεωμένοι στον κύριο Αρτσίτα και στην κυρία Μπακοδήμου? Και εμείς εδώ τι κάνουμε δηλαδή? Έλα μωρέ, πατήστε τους αυτούς, δεν είναι τίποτα αυτοί. Ένα τίποτα είναι. Το τίποτα έχει γίνει κάτι. Έγινε κάτι. Και τώρα έρθει και σας τη λέει. Και τώρα σας ξεφτιλίζει. Γιατί τώρα εγώ σας ξεφτίλησα. Ξεφτύλισα το σύστημα του ολόκληρο με αυτό. Εάν ήταν μία μέρα, ήταν απίστευτα ταξίδια πηγή. Αλλά 8 μέρες μετά, η απόλυτη ξεφτύλα. Η απόλυτη ξεφτύλα είναι αυτή. Και εγώ τουλάχιστον σέβομαι όλο τον κόσμο. Εγώ θα συνεχίσω λοιπόν όταν χειρίζομαι, όταν παίρνω θέματα από άλλους, να το λέω και πάντα βέβαια πίσω μας σας δείχνουμε εμείς. Ακριβώς τι γίνεται, ποιοι είναι, πώς είναι κτλ. Λέμε, είπαμε εκεί στην εκπομπή. Και βάζουμε. Και ξέρετε κάτι. Θα μπορούσα να βάζω μόνο το ρεπορτάζ που βάζουν, αλλά εγώ βάζω και τη συνομιλία τους. Δηλαδή στο GR Express βάζω και τη συνομιλία μέσα που κάνουν. Στο δηλαδή, τηλεοπτικό, ναι. Έτσι, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τα πνευματικά δικαιώματα. Ναι, στο τηλεοπτικό λέω. Λοιπόν, βάζω και τη συνομιλία μέσα για να δει ο κόσμος το πώς διαπραγματεύονται αυτό το θέμα. Πώς γίνεται μεταξύ τους, τι λένε, πώς το λένε, τι θέση παίρνει ο ένας, τι θέση παίρνει ο άλλος. Δηλαδή να ακούσουν πολυπρόσωπα μια κατάσταση. Και όχι από μένα μόνο. Γιατί εσύ δεν είσαι εγωιστής και δεν έχεις αυτό το ψωνίστικο που έχουν οι. Τέλος πάντων, οι μεγάλοι, ας το πούμε, δεν θα πω παρουσιαστές και τα λοιπά, στα ρούμπες, όπως σου λες. Έλα μωρέ. Ακριβώς. Έλα μωρέ, γιατί να του δώσω αξία να τον παίξω αυτόν? Δεν θα πω. Θα πω μόνο αυτήν που με συμφέρει το όνομα. Ή θα δείξω πλάνα αυτόν που θέλω εγώ. Α, και κάτι το οποίο. Θα πω κάτι τώρα και σβήκε κάποιο να το διαψεύσει. Να ξέρετε ότι είμαι ο μοναδικός δημοσιογράφος, προσέξτε αυτό που θα σας πω, που έπαιζε αποκλειστικά το μεσημέρι στο Superstar και 3-4 αποκλειστικά στο Δελτίο Ειδήσεων. Ρακιτζής, 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 Ρακιτζής. Αποκλειστικά όμως, σ' αλήθεια, όχι σε ψέματα. Και όχι να ψάχνουμε και να πάρω τηλέφωνο, να τρέχω ο ίδιος από θέμα σε θέμα, όλη τη νύχτα. Και να βγάζω το ένα θέμα πίσω από το άλλο. Πώς νομίζετε ότι κρατήθηκα εγώ 10 χρόνια? Από τη δουλειά μου κρατήθηκα. Ξέρω τι σημαίνει αποκλειστικό. Γιατί έχω βγάλει δεκάδες. Μη σας πω εκατοντάδες αποκλειστικά. Εντάξει. Και ας βγει ένας από το Στάρ να με διαψεύσει ότι λέω ψέματα. Ας βγει ένας να με διαψεύσει ότι λέω ψέματα. Δεν μπορεί να βγει κανένας με το πει αυτό, γιατί δεν λέω ψέματα, λέω την αλήθεια. Και το ξέρουν πολύ καλά. Και η κυρία Μπακοδήμου το ξέρει αυτό. Και η κυρία Μπακοδήμου το ξέρει. Στο Στάρ ήταν, μαζί μας ήταν εκεί. Ξέρει πολύ καλά το τι θέματα έβγαζα εγώ. Το τελευταίο χρόνο μόνο σταμάτησα να βγάζω πολλά θέματα. Γιατί ήξερα ότι τελειώνει. Ήξερα ότι τελειώνει η ιστορία. Οπότε λοιπόν δεν δούλευα τόσο πολύ. Την πλάκα μου έκανα.
Γιατί εγώ, να ξέρετε, τη βλέπω μπροστά. Δεν βλέπω μόνο την εικόνα που μου δίνουν, βλέπω και πίσω την εικόνα. Και εγώ ήξερα την εικόνα. Η γνωστή αποκωδικοποίηση. Ναι, η γνωστή αποκωδικοποίηση. Εγώ ήξερα. Ήξερα ότι τελειώνει όλη η ιστορία, από τελειώνει μόνο και τώρα ήρθε η ώρα να τα απολαύσει. Και την τελευταία χρονιά τον απόλαυσα. Σωστά να το ξέρετε. Το απόλαυσα πάρα πολύ. Πέρασα καταπληκτικά. Δεν έκανα τίποτα. Ναι. Δεν καλό αυτό που λες, δεν όχι, ναι, να σου πω κάτι, είχα δικαίωμα. Και, κοιτάξτε, μια δουλειά μου ήταν πιο πολύ να, κάθομαι στο, να μιλάω στα πάνελ κτλ. Στο πάνελ. Μπορούσα όμως να μην κάνω ρεπορτάζ και δεν έκανα ρεπορτάζ. Ναι, σωστά. Εντάξει, απλά πράγματα είναι. Τον τελευταίο χρόνο όμως μόνο. Τέλος πάντων, αυτό είναι το θέμα μας. Θέλω να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να ξέρετε ότι ο πόλεμος, μην νομίζετε επειδή τα είπαμε τώρα θα σταματήσει ο πόλεμος, ο πόλεμος δεν σταματάει ποτέ. Αλλά όμως θέλω πάρα πολύ καλά να ξέρετε και εσείς ακριβώς τι μας συμβαίνει. Το GR Express δίνει μάχη επιβίωσης. Δίνει μάχη επιβίωσης. Ενώ έχουμε περισσότερο οξυγόνο από όλους αυτούς τους ανθρώπους, παίζουμε πανελλαδικά. Είναι μια εκπομπή η οποία έχει μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, το οξυγόνο είναι εμπόλικο. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο που μας βλέπει σε όλα τα κανάλια και στο YouTube. Παρ' όλα αυτά όμως, όλοι θέλουν να και λένε ότι εμείς δεν υπάρχουμε. Έλα μου, λέει ένα κανάλι λέει στο YouTube είναι. Μα δεν είμαστε στο YouTube, στην τηλεόραση είμαστε. Και στο YouTube είμαστε. Το YouTube το αγαπάμε πιο πολύ από την τηλεόραση. Εντάξει, είναι η γνωστή υποτίμηση των περιφερειακών κανάλων. Αλλά, ναι, αλλά όμως δεν είμαστε ανύπαρκτοι, είμαστε υπαρκτοί. Απλά για να πούμε εμείς παρόν, είμαστε εδώ, πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι πάρα πολύ, έτσι, να γίνει σεισμός, ρε παιδί μου, και να είναι και αυτοί εκεί. Παιδιά, μην τους αφήσετε, είναι και αυτοί εκεί. Λοιπόν, όχι, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ και θα το φωνάξουμε και θα κάνουμε τη δική μας επανάσταση, όχι για να πέσει αίμα κάποιου, αλλά γιατί δεν μπορείτε να αρνηθείτε την παρουσία μας. Πολύ απλά, σας ξεφτύλισα. Κρατήστε αυτό. Είστε ξεφτύλες. 8 μέρες μετά, πάρτε λοιπόν τώρα τα πινελίκια μου και ηρεμήστε. Απλά πράγματα είναι.